Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ζούμε σε μία εποχή με μεγάλες αλλαγές. Ζούμε στην απαρχή της διαδικτυωμένης κοινωνίας. Θεωρούμε ότι οι χώροι της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνεργάζονται και επηρεάζουν τη ζωή όλων των ανθρώπων, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Όσο αφορά τις δικτυακές υποδομές, πραγματικά υπάρχει μεγάλος δρόμος, θα ανοιχθούν μεγάλες προοπτικές, αλλά υπάρχουν και μεγάλες απαιτήσεις. Και πρέπει τα δίκτυα να εξελιχθούν, ώστε να μπορέσουν, όπως λέει και ο τίτλος της παρουσίασής μου, να ανταποκριθούν άριστα σε εκατομμύρια χρήσεις. Είμαι σίγουρη ότι όλοι έχετε ακούσει για το 5G. Το 5G παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικτυωμένη κοινωνία. Από μελέτες που έχουν γίνει από την Ericsson και αποτυπώνονται στο Ericsson Mobility Report, αναμένουμε ότι μέχρι το 2021 θα έχουμε 150 εκατομμύρια διασυνδέσεις πάνω από 5G συστήματα, που δείχνει τον μεγάλο ρυθμό απήχησης που θα έχει αυτή η νέα τεχνολογία. Και πραγματικά, όπως έχετε ακούσει και πολλές άλλες φορές, όραμά μας είναι ότι οτιδήποτε θα βοηθηθεί από την διασύνδεση, θα διασυνδεθεί. Και όσο αφορά τις περιπτώσεις χρήσης, τα use cases, υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία. Θα τη χωρίσω σε δύο κύριες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με τις εφαρμογές που απευθύνεται σε εμάς, τους συνδρομητές, και πάνω σε αυτή θα συνεχίσουμε να επαυξάνουμε τις ευρυζωνικές υπηρεσίες οπουδήποτε, οποτεδήποτε και οποιαδήποτε και αν είναι η εφαρμογή αυτή που χρησιμοποιούμε. Ταυτόχρονα θα υπάρχει παντού το βίντεο. Θα επαυξήσουμε μέσω των νέων τεχνολογιών τις υπηρεσίες των media και αναμένεται ότι θα έχουμε μέχρι και 4K television πάνω από συστήματα κινητής επικοινωνίας. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία, όπως και ο προηγούμενος ομιλητής αναφέρθηκε εκτενώς, έχει να κάνει με το διαδίκτυο των πραγμάτων, Internet of Things. Θα υπάρχει ευφυΐα παντού. Ευφυΐα στις μεταφορές, ευφυΐα στα κτίρια, ευφυΐα στις εφαρμογές υποδομής. Φανταστείτε ότι θα έχουμε sensors που θα είναι στους δρόμους και θα μας δίνουν χρήσιμη πληροφορία. Μέσω αυτής θα μπορούσαμε ενδεχομένως να αποφύγουμε ακόμα και δυσάρεστα συμβάντα. Μία άλλη περίπτωση χρήσης έχει να κάνει με τον έλεγχο και παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών. Σκεφτείτε την εφαρμογή της τηλεχειρουργικής. Σκεφτείτε εφαρμογές στο χώρο της παιδείας. Σκεφτείτε εφαρμογές στο χώρο του αυτοματισμού και εργοστασίων, ένας χώρος πάρα πολύ ευαίσθητος. Τέλος, θα έχουμε εφαρμογές που θα έχουν να κάνουν με την επικοινωνία του ανθρώπου με τις μηχανές, τα οποία θα έχουν κύριο ρόλο να βελτιώσουν τη ζωή όλων εμάς. Και αφού έχουμε καταλάβει ότι το IoT θα παίξει κυρίαρχο ρόλο, ας δούμε λίγο τα νούμερα πίσω από αυτό. Αναμένεται μέχρι το 2021 να έχουμε 28 δισεκατομμύρια διασυνδεδεμένες συσκευές, εκ των οποίων 13 δισεκατομμύρια θα αναφέρονται σε συσκευές όπως είναι smartphones, tablet και mobile devices. 15 δισεκατομμύρια όμως θα αναφέρονται σε έξυπνους μετρητές, αισθητήρες, ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Και αν δούμε και τα οικονομικά μεγέθη πίσω από αυτό, μέχρι το 2019 αναμένονται ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν για το διαδίκτυο των πραγμάτων, σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, θα αγγίξει τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και μέχρι το 2025 οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν στην κοινωνία αναμένονται ότι θα φτάσουν τα 11,4 τρισεκατομμύρια. Νούμερα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Και όσο αφορά τον αριθμό των διασυνδεδεμένων μηχανών, μπορώ να πω ότι δεν είναι το τέλος, είναι μόνο η αρχή. Και κυρίαρχο ρόλο σε αυτό θα παίξει η μείωση του κόστους των συσκευών, η πολύ καλή κάλυψη που θα έχουμε στα δίκτυα κινητής επικοινωνίας, αλλά και οι μεγάλες εφαρμογές, οι πολλές εφαρμογές. Πάλι ο προηγούμενος ομιλητής μας έδωσε μια εικόνα τι αναμένεται να υπάρχει στο μέλλον. Άρα, οι πολύ μεγάλες ποικιλία εφαρμογών, αλλά καινούριων επιχειρηματικών μοντέλων που θα αναπτυχθούν. Και όσο αφορά το διαδίκτυο των πραγμάτων, θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι μία φυσική οντότητα. Είναι ένα σύνολο από εφαρμογές,
Κάθε ένα από αυτά έχει διακριτά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις από τις δικτυακές υποδομές. Παραστατικά αναφέρω δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες όμως δεν είναι εξαντλητικές. Υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός ενδιάμεσα. Η μία κατηγορία έχει να κάνει με Massive Machine Type Communication, που όπως καταλαβαίνετε από το όνομα, αναφέρεται σε έναν πολύ πολύ μεγάλο αριθμό από διασυνδεδεμένες συσκευές. Αισθητήρες πάλι, είπαμε και πριν για έξυπνα κτίρια, μετρητές, παρακολούθηση και έλεγχο από απόσταση ενός στόλου οχημάτων, εφαρμογές ακόμα και στη γεωργία. Και πραγματικά δεν υπάρχει τέλος στο χώρο στο οποίο μπορούμε να επεκταθούμε. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα δίκτυα για να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις έχουν να κάνουν με την εύρωστη διαχείριση αυτού του μεγάλου αριθμού από συσκευές, το μικρό κόστος όπως ανέφερα πριν, αλλά και την ανεξαρτησία αυτών των συσκευών, γιατί αυτές οι συσκευές μπορεί να είναι τοποθετημένες σε μέρος που να μην έχουν πρόσβαση σε ενέργεια. Άρα οι μπαταρίες τους θα πρέπει να έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής. Στο άλλο άκρο έχουμε να κάνουμε με κρίσιμες υπηρεσίες. Σκεφτείτε, είπα και πριν, τηλεχειρουργική, υπηρεσίες ή έλεγχο από απόσταση ενός ρομπότ για να κάνουμε κάποιες ενέργειες σε ένα ευαίσθητο όσο αφορά την ασφάλεια περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση βασιζόμαστε στην αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα του υφιστάμενου δικτύου κινητών επικοινωνιών. Πρέπει να έχουμε λοιπόν πολύ μικρές χρονοκαθυστερήσεις και άμεση απόκριση. Και όσο αφορά τις απαιτήσεις, και καθώς είμαι και μηχανικός που κινούμε στο χώρο της ραδιοπρόσβασης, να δούμε λίγο τις απαιτήσεις που έχουμε στα συστήματα πρόσβασης στα 5G δίκτυα. Καταρχήν, ακολουθώ την ίδια κατανομή. Αναφέραμε πρώτα στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπου στόχο μας είναι να έχουμε άριστη χρηστική λειτουργία για τον τελικό συνδρομητή, ακόμα και όταν κινούμαστε σε ένα τρένο με ταχύτητες που αγγίζουν τα 400 ή και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ταυτόχρονα, θέλουμε να έχουμε σε αστικό ή μη αστικό περιβάλλον ταχύτητες μέχρι 50 έως 100 Mbps per second, σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου σε εσωτερικό χώρο να φτάνουμε μέχρι και τα 10 Gbps per second, και παντού, από άκρου σ' άκρου, όλοι να απολαμβάνουμε ταχύτητες τουλάχιστον 10 Mbps per second. Όταν πάω στο διαδίκτυο των πραγμάτων, πάλι οι δύο κατηγορίες που ανέφερα και πριν, Massive Machine Type Communication, μικρό κόστος συσκευής, μεγάλη κάλυψη και μεγάλη διάρκεια στη ζωή των μπαταριών. Στις κρίσιμες υπηρεσίες, βασιζόμαστε στην αξιοπιστία και στη διαθεσιμότητα του δικτύου και στις μικρές χρονοκαθυστερήσεις. Και επειδή μίλησα για ταχύτητες και να σας δώσω και μία αίσθηση από τα θαυμαστά που είδαμε και στην Βαρκελόνη, στο μεγαλύτερο γεγονός στις κινητές επικοινωνίες που γίνεται κάθε χρόνο, βλέπουμε εδώ το demo που είχαμε φέτος, ένα από τα demos που αναφερόταν στο 5G. Να αναφέρω ότι ένα χρόνο πριν είχαμε επιδείξει ταχύτητες 5 Gigabit per second, άρα βλέπουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο κάναμε πολλή δουλειά στα εργαστήρια. Φέτος φτάσαμε 25 Gigabit per second και αυτό οφείλεται στις καινούργιες τεχνικές που εφαρμόσαμε, προηγμένες τεχνικές στις κεραίες. Είχαμε εδώ, αν θέλω να μιλήσω λίγο παραπάνω, δύο κινητά, τα οποία τα παρακολουθούσαμε με τη δέσμη της κεραίας, ένα μάλιστα ήταν ακίνητο, το άλλο κινούταν, παρακολουθούσαμε με τη δέσμη της κεραίας, ώστε πάντα να δίνουμε όσο μεγαλύτερη ταχύτητα γίνεται. Και παρόλο ότι μίλησα πριν για τα συστήματα πρόσβασης, φυσικά όταν έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, τόσο μεγάλες απαιτήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα 5G συστήματα δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουν τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο έχουμε σήμερα τα δίκτυά μας. Θα έχουμε αλλαγές από άκρο σε άκρο. Θα έχουμε μία όμως κοινή πλατφόρμα, μία κοινή φυσική υποδομή, πάνω στην οποία εκμεταλλευόμαστε όλες τις τεχνολογικές λειτουργίες και καινούρια επιτεύγματα που θα έχουμε, ώστε να χτίζουμε εικονικά δίκτυα,
network slices, κάθε ένα από αυτό το εικονικό δίκτυο θα μπορεί με επιτυχία να ανταπεξέλθεται στις απαιτήσεις κάθε use case που αυτό ικανοποιεί και που αυτό ουσιαστικά κάνει deliver στον τελικό χρήστη. Άρα θα έχουμε ένα network slice για mobile broadband, θα έχουμε ένα network slice ενδεχομένως για public safety και ούτω καθεξής. Αυτό θα μας δώσει την ευελιξία και την οικονομία μέσω πάνω στην οποία θα χτίσουμε αποδοτικά αυτά τα νέα δίκτυα. Και φυσικά η Ericsson ήταν πάντα πρωτοπόρος στο να μπορέσει να κάνει αυτό το όραμα πραγματικότητα, το όραμα της διαδικτυωμένης κοινωνίας. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε με φορείς τόσο στο ακαδημαϊκό χώρο όσο και στη βιομηχανία. Τον Μάρτιο του 2015 ξεκίνησε το ερευνητικό πρόγραμμα που ονομάζεται 5G for Sweden, στο οποίο η Ericsson συνεργάστηκε με φορείς της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού χώρου στη Σουηδία για να μπορέσει να δει πώς θα υποφεληθούν αυτές οι περιοχές από τα τεχνολογικά επιτεύγματα και τα ωφέλη που μπορεί να δώσει το 5G. Αυτό το πρόγραμμα επεκτάθηκε το Σεπτέμβριο του 2015, αναφέρομαι στο 5G for Europe, επεκτάθηκε σε 10 χώρες, σε 7 χώρες και 10 θεσμούς, 10 Ινστιτούτα, με στόχο να παρέχουμε ανάπτυξη, έρευνα, καινοτομία και να επεκταθούμε σε χώρους όπως είναι οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, η αυτοκινητοβιομηχανία και πολλές άλλες, άλλοι χώροι που παραδοσιακά δεν ήταν τόσο σχετικοί με τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Ένα από αυτά τα πιλωτικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν είναι το PIM, Project for Industrial Mobile Communication in Mining, στο οποίο, όπως είπα και πριν, ήθελε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα 5G συστήματα και όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα σε ένα χώρο τόσο ευαίσθητο όσο αφορά τον αυτοματισμό, τις διαδικασίες αλλά και την ασφάλεια. Και βλέπουμε το μεγάλο αριθμό από συνεργάτες που ενεπλάκησαν σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι χρησιμοποίησαμε 5G συστήματα, έχοντας ως στόχο να ελέγξουμε και να μετακινήσουμε από απόσταση το συγκεκριμένο φορτηγό της Volvo, το οποίο με τη σειρά του είχε σαν στόχο να μεταφέρει κάποια μεταλλεύματα στο συγκεκριμένο ορυχείο. Άρα, στόχος είναι να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, να βελτιώσουμε την ασφάλεια και να δημιουργήσουμε ένα καινούριο οικοσύστημα, έχοντας τα ωφέλη που είναι όλους και για τους τελικούς συνδρομητές, αλλά και για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι πραγματικά ο δρόμος προς το 5G είναι πάρα πολύ συναρπαστικός για όλους. Είναι μία λεωφόρος όσον αφορά τις προοπτικές που ανοίγονται και είναι συναρπαστικός για όλους εμάς, είτε ως μέλη στο χώρο που δραστηριοποιούμαστε στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική, είτε και σαν απλοί συνδρομητές. Και κλείνοντας, θα ήθελα να παρακολουθήσουμε μαζί ένα βίντεο, το οποίο μας δίνει τις δυνατότητες και την τεράστια δυναμική που έχουν τα 5G συστήματα.